Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, Κρήτη σήμερα, Δευτέρα σήμερα. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, θα μιλήσουμε για τα θέματα της αστυνομίας. Βλέπαμε τα στοιχεία από τους ελέγχους που μας έδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Και η αλήθεια είναι, αναρωτιόμασταν με τον Μπάμπη και νωρίτερα, να έχει σχέδιο, θέλει να πατάξει και την ανήλικη εγκληματικότητα και παραβατικότητα και γενικότερα την εγκληματικότητα. Πώς είναι ένα θέμα και με ποιους είναι ένα θέμα. Με δεδομένο ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν ελλείψεις και τελικά δεν βλέπουμε να καλύπτονται κιόλας. Σωστά? Θα το πατάξει με το φιλότιμο όσων υπηρετούν τώρα, γιατί οι ενισχύσεις δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Πολύ απλά τα πράγματα. Θα τα καταφέρετε να το πατάξετε την εγκληματικότητα και να υπηρετήσετε τους στόχους που θέτει η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη με όλα αυτά τα κενά, κύριε Καλομήρη? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, ο αστυνομικός, όχι μόνο στη Κρήτη, αλλά ιδιαίτερα στον νομό που είμαστε και εμείς εδώ πέρα και τους εκπροσωπούμε, έχουν άριστη επαγγελματική ικανότητα να φέρουν εις πέρας οποιαδήποτε πρόκληση και αν έχουν. Οπότε, οποιαδήποτε σχέδιο δράσης για να γίνει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ή τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, πάντα τα αποτελέσματα που έχουμε είναι θετικότατα και τα βγάζουμε εις πέρας. Είτε με μειωμένο προσωπικό, είτε με προσωπικό που θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, έχουν γίνει πάρα πολλοί ελέγχοι όλο αυτό το διάστημα. Το θέμα αυτό που απασχολεί κυρίως είναι οι ανήλικοι, η δραστηριότητα των ανηλίκων, στις παραβατικές συμπεριφορές που έχουν και κυρίως στις ναρκωτικές ουσίες. Όχι μόνο γίνεται η χρήση, αλλά και η διακίνηση πλέον από ανήλικους και νεαρής ηλικίας, θα έλεγα εγώ, γιατί μπορεί να μην είναι 18, να είναι 19, να είναι 20, ή δηλαδή να είναι νεαρής ηλικίας αυτοί που θα έχουν συγκατοικία του ναρκωτικές ουσίες. Άρα οι αρχές βλέπετε και νέα πρόσωπα έτσι, που μπαίνουν στον κύκλο της διακίνησης. Νέα πρόσωπα, σωστά. Ναι. Και γίνονται και καθημερινά συλλήψεις. Αξίζουν όχι μόνο τα συγχαρτήρια που μπορούμε να δώσουμε εμείς στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά και σε όλους τους αστυνομικούς που καθημερινά από τους ελέγχους βρίσκουν και συλλαμβάνουν άτομα νεαρής ηλικίας και όχι μόνο για ναρκωτικές ουσίες. Κάτι πολλά περισσότερα αξίζουν αυτούς τους αστυνομικούς, παρόλο που δεν έχουμε την κατάλληλη δύναμη που θα θέλαμε εμείς για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε αυτό που θα θέλαμε. Βλέπουμε όμως ότι τα θετικά αποτελέσματα έρχονται καθημερινά και ευχαριστούμε και εσάς που τα αναδεικνύετε. Διότι έχουμε και εσάς που κάνετε την προβολή, τη δικιά μας, ας το πω έτσι, στον κόσμο να γνωρίζει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τις επιτυχίες που έχουμε καθημερινά. Τώρα θα το πάρω λίγο ανάποδα. Τώρα ο κόσμος έρχεται στην αστυνομία. Θέλω να πω, περάσαμε μια περίοδο που δεν είχαμε πολλές επαφές πολίτες και αστυνομία. Τώρα έρχεται να σας πει για το γείτονά του που κάνει διαχείριση, κάνει χρήση ή κάνει οτιδήποτε. Και τηλέφωνο. Την ενδοοικογενειακή βία σας μιλά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό είναι που θέλουμε ακόμα περισσότερο εμείς, να μιλάει ο κόσμος περισσότερο στους αστυνομικούς. Εμείς, οτιδήποτε και να έχει κάνει ένας πολίτης, όταν έχει την ανάγκη τη δική μας, είμαστε πάντα εκεί παρόντες. Ποτέ δεν έχουμε ξεχωρίσει ούτε δράση ούτε εγκλήματα ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό η αύξηση των τηλεφωνικών κλήσεων που δεχόμαστε τόσο στην κέντρο άμεσης δράσης αλλά και στις τριπές υπηρεσίες για οτιδήποτε μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας. Είτε είναι ενδοοικογενειακή βία, όπως πολύ καλά είπατε, είτε είναι αποχρήση που μπορεί να κάνει κάποιος, διακίνηση που μπορεί να κάνει κάποιος. Οπότε έχουμε πάντα μία ενημέρωση από τους πολίτες. Και είναι πολύ σημαντικό διότι παλιότερα, άμα θυμάστε κι εσείς, τα γνωρίζετε, ο κόσμος φοβόταν τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο ένας για μένα, τι θα πει ο άλλος. Μια γυναίκα κακοποιημένη, να μην το καταγγείλω γιατί τι θα πει ο γείτονάς μου ότι είμαι στο σπίτι μου και με χτυπάει ο σύζυγός μου. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα δεδομένα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν σταματάει όμως μια καταγγελία στην αστυνομία. Πρέπει και μετά να συνεχιστεί η διαδικασία, να υπάρξουν κοινωνικές δομές, να υπάρξουν όλοι οι φορείς, να μπορέσουν να μειώσουν πραγματικά όλα τα κρούσματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στη δουλειά μας. Δηλαδή, ένας ανήλικος θα κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Θα τον συλλάβουμε κατά τη χρήση γιατί είναι παράνομο. Από εκεί πέρα μετά υπάρχει μια δομή στήριξης στον ανήλικο να τον αποτρέψει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει το ΚΕΘΕΑ που βάλετε αυτή τη στιγμή. Στο ΚΕΘΕΑ δυστυχώς είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα συνεχιστεί στην εργασία με το κράτος ή όχι. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είχαν μια εκδήλωση, νομίζω, προχθές. Το Σάββατο. Το Σάββατο, σωστά, είχαν μια εκδήλωση.
Αυτό είναι το ζητούμενο και δεν είναι μόνο για τα ναρκωτικά, είναι και για την ενδοοικογενειακή βία, είναι για όλα τα περιστατικά. Υπάρχουν μετά τη σύλληψη του δράστη για οποιοδήποτε έγκλημα και αν έχει διαπράξει, να συνεχιστεί μία διαδικασία από το κράτος να τους φροντίσει να μην ξανακάνουν αυτή την πράξη. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Οποιαδήποτε καταγγελία και αν έχει, θα την ελέγξει, θα πάει, θα τη διαχειριστεί. Αν υπάρχει έγκλημα, θα συλλάβει το δράστη αντίστοιχα. Από εκεί πέρα, η επόμενη μέρα μετά πια είναι. Κύριε Καλομήρη, την ίδια ώρα όμως έχουμε και τα. Τρέχετε κι εσείς για τα τροχαία. Έχουμε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα δυστυχώς. Και εσχάτως βλέπουμε και πολλές εκτροπές. Ναι. Δηλαδή ατυχήματα που είναι ουσιαστικά από εκτροπή. Δεν έχουμε μπλοκή ή δύο οχημάτων. Ναι, έχουμε το τελευταίο διάστημα, όπως και ο συμπολίτης μας από το Ζαρό που είχε τη ζωή του και πόσοι άλλοι, είτε ελαφριά είτε βαριά τραυματίες. Μέσα από την τροχαία Ηρακλείου προσπαθούμε εντατικά και καθημερινά να γίνονται ελέγχοι στους οδηγούς για να φοράνε τη ζώνη ασφαλείας, να μην κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου, το κράνος. Και έχουμε πολύ αυξητικά νούμερα στη χρήση ζώνης και κράνους και μείωση του κινητού τηλεφώνου. Πλην όμως, δυστυχώς τα τροχαία γίνονται και προσπαθούμε και εμείς να μειώσουμε το φαινόμενο αυτό με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας η διοίκηση να απευθυνθεί με τις δημοτικές αρχές και με την περιφέρεια. Γιατί σε ένα τροχαίο ατύχημα είναι οδηγός, αλλά είναι πολλοί λόγοι που συμπεριλαμβάνονται για να οδηγηθεί κάποιος ή να είναι τραυματίας μέσα στο αμάξι, στο μηχανάκι αντίστοιχα. Προσπαθούμε καθημερινά λοιπόν να γίνονται ελέγχοι τόσο στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και στην ενδοχώρα για να μειώσουμε όσο μπορούμε καθημερινά το χρόνο, να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα που ήδη έχουμε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Απλά τώρα τελευταία υπάρχει μια αύξηση, μια συχνή δραστηριότητα στις εκτροπές, όπως πολύ καλά είπατε κι εσείς. Η οποία πού οφείλεται, ας πούμε, είναι κούραση, είναι μέθη, Πολλές περιπτώσεις είναι κατανάλωση αλκοόλ. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουν βγει και σποτάκια ανά καιρούς, όπως και γίνονται και ενημερώσεις από την τροχαία Ηρακλείου. Όταν θα είμαστε σε μία παρέα, είναι αυτό που λέμε ότι ο ένας δεν οδηγεί να επιστρέψουν όλοι ασφαλείς σπίτι. Σωστά. Γιατί προσπαθούμε και εμείς καθημερινά να προστατεύσουμε το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, που είναι η σωματική του ακεραιότητα και η ζωή του. Mm. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά να το κάνουμε. Έχουμε πολλές επιτυχίες, αλλά έχουμε και τα λεφτά στα περιστατικά που καθημερινά είμαστε δυσαρεστημένοι όταν χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Αλίμον. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο δικά μας. Ναι. Δηλαδή τα δικά σας. Τα συνδικαλιστικά. Εδώ είστε και ως πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Έχω πρόβλημα με τους τίτλους και με μαλώνει πολύ συχνά γι' αυτό. Τα είπατε σωστά τώρα, εντάξει. Πάρα πάλι καλά. Μία μετάθεση όλοι και όλοι στο Ηράκλειο, μία μετάθεση όλοι και όλοι στην Κρήτη. Όχι, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα θα μιλήσω εγώ που εκπροσωπώ και τους συναδέλφους. Δυστυχώς είχαμε έναν αστυνομικό να έρθει στις τακτικές μεταθέσεις που ολοκληρώνονται από το Σεπτέμβριο και μετά, το 2024. Όταν έχουμε 19 αστυνομικούς το 2023 που συνταξιοδοτήθηκαν λόγω οριολικίας και αναμένουμε το 2024 να ξεπεράσουμε τους 20. Άρα υπάρχει ένα κενό από το 23 με το 24, περίπου 40 αστυνομικών. Ο ένας αστυνομικός τι θα πρωτοκάνει, πού θα πρωτοπάει, σε ποια υπηρεσία να πάει. Θα τον κάνετε 40 κομμάτια. Θα τον κόψουμε, δεν γίνεται. Θα τον κόψετε 40 κομμάτια. Δεν γίνεται. Πρέπει τώρα σε συνεννόηση με την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και τον ταξιάρχη τον κύριο Μαργιάννητα και να δούμε τουλάχιστον αυτή η μία θέση που μπορεί να καλυφθεί για να εξυπηρετεί το αστυνομικό τμήμα και οι συνάδελφοι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι πρώτον. Να υπάρχει υπηρεσιακή γαλήνη στα αστυνομικά τμήματα. Έτσι ώστε οι αστυνομικοί να δουλεύουν όπως δουλεύουν, να παίρνουν τα ρεπό τους, να ξεκουράζονται για να έχουν καλύτερη απόδοση. Και δεύτερον, να εμπεδώνεται το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Mm. Στην παρούσα στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Όμως, εάν συνεχιστεί να φεύγουν σε συνταξιοδοτήσεις συνάδελφοι και να μην έχουμε προσλήψεις, να το πω έτσι, να μην έχουμε μετατεθειμένους δηλαδή από άλλες περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο. Προς το νομό μας, προς το Ηράκλειο, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην πάροδο των χρόνων. Mm-hmm. Οπότε, τώρα που έχουμε φτιάξει μια πολύ ισχυρή αστυνομική διεύθυνση, πρέπει να το διατηρήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Πριν όμως αποφάσισαν, συγγνώμη που διακόπτω, αποφάσισαν
από το Υπουργείο του Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ότι μάλλον η αστυνόμευση είναι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλω να πω. Οι νομοί τι κάνουν. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι 74 αστυνομικές διευθύνσεις σε όλη τη χώρα, καμία μετάθεση. Ναι, μηδέν. Γιατί πληρώνουν, όπως και εδώ στην Κρήτη, το μάρμαρο της επιλογής αυτής που είπατε να ενισχυθούν μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σωστά, ναι. Δεν είναι όμως μόνο αυτή, γιατί σε εμάς, ειδικά στο Ηράκλειο, είμαστε ένας νομός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αύξηση τουριστών και επισκεπτών το καλοκαίρι. Βέβαια. Και δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή και το καλοκαίρι. Uh-huh. Άρα θα πρέπει να έχουν ενισχυτικές δυνάμεις να βοηθήσουν την κατάσταση τόσο στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και Αερολιμένα. Το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το εντάσσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ως τουριστική περίοδο. Που όταν έχουμε περίπου 150.000 κλίνες. Δηλαδή τι λέει, ότι δεν είναι το Μαλεβίζι. Δεν το εντάσσουν ως τουριστική περιοχή κάθε χρόνο για να ενισχυθεί το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα με αστυνομικούς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Από τα ελληνικά παράδοξα τώρα. Και έχουμε 150.000 κλίνες. Δηλαδή να υπολογίσουμε τον αριθμό. Είναι μεγάλος αριθμός. Βέβαια. Και ένα αστυνομικό τμήμα που έχει μια εδαφική αρμοδιότητα που ξεκινάει από την Αμουδάρα και τελειώνει στο Φόδελε. Uh-huh. Δεν είναι μικρή η αρμοδιότητα που έχουν. Γιατί ένα περιπολικό που έχουμε αυτή τη στιγμή που κινείται στη συγκεκριμένη περιοχή, αν γίνει κάτι στο Φόδελε και φύγουν μετά και πρέπει να πάνε στα όρια με τον Κρουσόνα, τι θα γίνει. Πόση ώρα θα πρέπει να πάρει. Άμα τα βάλουμε κάτω τις αποστάσεις, μεγάλο το θέμα. Ένα περιπολικό έχει το αστυνομικό τμήμα μόλις. Ένα περιπολικό έχει, ναι. Ένα περιπολικό. Δυστυχώς. Και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο. Μια περιοχή, συγγνώμη που σας διακόπτω, με βάση και το αστυνομικό δελτίο και τις ειδήσεις που γίνονται και αρκετά. Γίνονται δεν είναι αρκετά. Ότι είναι και η πιο ησυχή περιοχή. Έτσι. Δεν είναι μόνο η εγκληματικότητα που διαπράτεται κατά την τουριστική περίοδο. Υπάρχει και η τοπική εγκληματικότητα. Yeah. Υπάρχουν και οι ανάγκες των μόνιμων κατοικών στο Δήμο Μαλεβιζίου. Γι' αυτό και εμείς θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο να ασκήσουμε πιέσεις και από τους αρμόδιους δημάρχους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, του Ηρακλείου, να ενισχυθεί το Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί μια κακή εικόνα προς τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας μεταδίδεται και στους υπόλοιπους. Οπότε εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το πολυτιμότερο αγαθό της Κρήτης που είναι ο τουρισμός. Εκτός από τις. Είναι η βαριά βιομηχανία μας. Ο τουρισμός στην Κρήτη. Είναι η βαριά βιομηχανία μας. Και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Γιατί όταν εμπεδώνεται το αίσθημα ασφαλείας στον τουρίστα, αυτό θα το μεταφέρει και στους συμπολίτες του και θα έχουμε μια θετική εισήγηση φεύγοντας από το Ηράκλειο προς τις πόλεις που έρχονται και στις χώρες. Οπότε προσπαθούμε να το διατηρήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μπορούμε εμείς. Να φανταστούμε ότι η δίκυκλη αστυνόμευση από εδώ πέρα σε εμάς από το Ηράκλειο κάνει βάρδιες στη Χερσόνησο το καλοκαίρι. Καλύπτουμε το κενό που υπάρχει στο Μαλεβίζι. Γίνονται περιπολίες πέριξ του αεροδρομίου. Στο κέντρο της πόλης. Δεν μπορούμε όμως να ενισχύσουμε την τουριστική περίοδο μόνο το Χερσόνησο και να αφήσουμε το Ηράκλειο ξεκρέμαστο, ας το πω έτσι, να μας καταλάβει και ο κόσμος. Και να αφήσουμε το Ηράκλειο και να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ηράκλειο και να κάνουμε. Ναι. Πρέπει να τα υπολογίζουμε όλα. Δυστυχώς έχουμε ένα νομό με αυξημένη μικροεγκληματικότητα και διάφορου είδους μορφή, είτε είναι δικογενειακή βία, είτε αυτά που είπαμε και προηγουμένως, και τους αριθμούς τους βλέπουμε. Που είναι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Σε μια νύχτα είναι αυτά. Σε μια νύχτα. Είναι από δηλαδή, το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη, δηλαδή το Σάββατο, Σαββατόβραδο. Σωστά. Φανταστείτε λοιπόν το χρόνο ή την αύξηση που θα έχουμε το καλοκαίρι. Γιατί και οι τουρίστες που έρχονται, όλοι και κάπου εμπλέκονται, όχι όλοι, υπάρχουν όμως παραβατικές συμπεριφορές τουριστών, επισκεπτών στο νησί μας. Και έχουμε και έχουμε δει στην πλαγιά στη Χερσόνησο. Και έχουμε καλύψει. Χερσόνησο, Μάλια, όλα. Όλο τον τόξο. Και προσπαθούμε να καλύψουμε οποιοδήποτε κενό υπάρχει, να το αντιμετωπίσουμε προς όφελος όλων. Όχι μόνο προς όφελος των αστυνομικών δυνάμεων, προς όφελος όλων. Γιατί ο αστυνομικός καλός κακός έχει ορκιστεί να υπηρετεί τον πολίτη. Και όπως ένας τουρίστας έρχεται στο νησί μας, πρέπει και σε αυτό να δείξουμε την κατάλληλη κατανόηση, σαν να είναι και αυτός ένας πολίτης που θα έχει την προσοχή μας και την ασφαλειά μας. Βεβαίως, και δεν είναι μόνο οι τουρίστες, είμαστε και εμείς οι κάτοικοι. Δεν τους ξεχωρίζουμε αυτό, δεν μπορούμε, σωστά. Ναι, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με τα πορτοπαράθυρα ανοιχτά, όπως λέγαμε κάποτε, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να περπατούμε στην πόλη μας χωρίς να φοβόμαστε. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, αν υπολογίσουμε τα προηγούμενα έτη
με τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αστυνόμευση στο Ηράκλειο και στην Ενδοχώρα. Έχουμε ενισχυθεί με κατάλληλη αστυνομική δύναμη. Πλην όμως αυτό που αντιμετωπίσαμε φέτος με μηδέν, με ένα άτομο. Γι' αυτό κάναμε και ένα σχόλιο. Σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήσατε στο μηδέν. Ναι. Τουλάχιστον πήραμε έναν. Εντάξει, δόξα τω Θεώ να λέμε. Αλλά δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, διότι είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Αυτό δεν εκτιμάται από τους αρμόδιους στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να ενισχυθεί το Ηράκλειο. Κατά πως φαίνεται. Και δεν φτάνει αυτό. Θα ετοιμάσουμε τώρα μία ανακοίνωση όλη Κρήτη προς το Αρχηγείο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διότι εκτός ότι δεν φέρνουν άτομα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, στο Ρέθυνο και στα Χανιά, ζητάνε άτομα αστυνομικούς να πάνε στην Αθήνα για ενίσχυση, οι οποίοι ταξιδεύουν αύριο. Τι εννοείται, φεύγουνε. Ναι, φεύγουνε να πάνε στην Αθήνα, όχι μόνιμα, απόσπαση για μερικούς μήνες, τρεις μήνες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα. Πόσα άτομα? Από εμάς, από το νομό Ηρακλείου φεύγουν τέσσερις. Από το Λασίθι φεύγουν αντίστοιχα τέσσερις, τρεις και πάλι τέσσερις. Δηλαδή, δεν μας φέρνεις κόσμο. Μας παίρνουν κιόλας. Μας παίρνουν και τα οχήματα. Οπότε, για ποιο λόγο να γίνεται αυτή η διαδικασία? Πρέπει, όταν εφόσον είμαστε στα σώματα ασφαλείας και είμαστε για την προστασία του πολίτη, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, ένα οργανόγραμμα από το αρμόδιο Υπουργείο και το Αρχηγείο που να ορίζει το εξής. Πόσες συνταξιοδοτήσεις έχουμε? 1.000 το χρόνο. Δεν πρέπει να καλύψουμε το κενό αυτό? Αφού ζητάμε αστυνόμευση στην Αθήνα που έχει έλλειψη, δεν πρέπει να αυξήσουμε τους ακταίους στις σχολές αστυφυλάκων και αξιωματικών αντίστοιχα για να καλύψει το κενό αυτό? Μάλιστα, στην αστυνομία δυστυχώς δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι που φεύγουν με το όριο ηλικίας που έχουν συμπληρώσει. Είναι οι τραυματίες, είναι οι αδιακοίησεις της γυναίκας αστυνομικού, η οποία θα γεννήσει το παιδάκι της, είναι η άδεια ανατροφής τέκνου του αστυνομικού πατέρα, που η γυναίκα του είναι ιδιωτικός υπάλληλος και έχει το δικαίωμα να κάτσει και εκείνος, εφόσον η γυναίκα του δουλεύει. Είναι οι τραυματίες, το είπαμε πριν, θανατηφόρα. Μόνο το μήνα Δεκέμβριο είχαμε τρεις νεκρούς αστυνομικούς την ώρα υπηρεσίας και τέσσερις εκτός. Άλλος ένας εκτός, δηλαδή τέσσερις στο σύνολο. Μόνο το Δεκέμβριο του 2023. Κύριε Καλομήρη, πολλά τα προβλήματα. Μακάρι να σας ακούσουν αυτοί που πρέπει να σας ακούσουν. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς το κάνουμε και εσείς είστε η φωνή μας με τον τρόπο που να μπορέσουμε να διεκδικούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως είπα και προηγουμένως. Η υπηρεσιακή γαλήνη και εφημερία σε κάθε αστυνομικό τμήμα να ξεκουράζεται το προσωπικό, να ξεκουράζονται οι συνάδελφοι για να μπορούν να αποδίνουν περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, αυτό μεταδίδεται και στο αίσθημα ασφαλείας των συμπολιτών μας. Εμείς θα βάλουμε τη φωνή, εσείς θα κάνετε τη δουλειά, να είμαστε όλοι ασφαλείς. Να είμαστε μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την που ήρθατε. Να είστε καλά. Τα ξαναπούμε σύντομα.